Καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι εδώ στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού τη ΕΡΤ3. Είμαι ο Σάκη Αρνοούτολου. Θα δούμε αναλυτικά μαζί την όλη με το εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο αλλά και για λίγο παραπέρα. Η σημερινή ημέρα κύλησε με αρκετή ηλιοφάνεια στι περισσότερε περιοχέ. Είχαμε και θερμοκρασίε και πάλι σχεδόν ανησιάτικε. Ξεπέρασε ο υδράγυρο σε περιοχέ τη Τερεά και τη Πελοπονίσου του 20 και πάλι βαθμού Κελσίου. Είχαμε και συνεχέ όμω εκεί όπου τι αναμέναμε, όσοι μα είδατε χθε, εδώ στην βόρεια Ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα, έβρεξε κατά τόπου στα ορεινά τη Ανατολική Μακεδονία για πολύ λίγο. Κατά τα άλλα, έχουμε πάει στα μεσάνυχτα προ το ξημέρωμα τη Παρασκευή και βλέπουμε ότι τα σύννεφα εδώ στην Μακεδονία και την Θράκη θα παραμείνουν κατά τόπου αυξημένα με μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική τοπική ψυχά, αλλά όχι κάτι το σημαντικό. Πιο νότια, δείτε πόσο καθαρό είναι ο χάρτη, δηλαδή η νύχτα θα κυλήσει η ερχόμενη με καλέ καιρικέ συνθήκε και θα δούμε και σε λίγο του ανέμου. Τώρα πιο δυτικά, βόρειο-δυτικά βλέπουμε ότι έχουμε μια ατμοσφαιρική διαταραχή εδώ από την Κεντρική Ευρώπη, κινούμενη ανατολικότερα, νότιο ανατολικότερα και θα είναι αυτή η οποία θα κάνει τον καιρό άστατο, όχι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάλι επιλεκτικά θα έχουμε βροχέ στην χώρα μα και κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια. Η ανομβρία, θα έλεγα πλέον, συνεχίζεται για αρκετέ περιοχέ, κυρίω τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Η Κρήτη δεν έχει συμπληρώσει ούτε το 40% των βροχοπτώσεων που θα, έχει, που θα έπρεπε να έχει α, για την περίοδο που διανύουμε. Ε, ας ελπίσουμε ότι ο Μάρτης θα είναι πιο βροχοφόρος για αρκετέ κυρίως νότιες περιοχές της χώρας και ούτε τα χιόνια ήταν αρκετά φέτος για τα βουνά μας. Να δούμε, θα δούμε και τις επόμενες μέρε την εξέλιξη για το Μάρτη. Πάντως η αυριανή μέρα για την υπόλοιπη Ευρώπη θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό θα έλεγα, με λίγα σύννεφα, μόνο εδώ στα νότια βυτικά όπως σας έλεγα και από τις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Αναμένεται μια αλλαγή του καιρό αρκετά σημαντική με αρκετέ βροχέ και χιόνια ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλό υψόμετρο. Trop. Σα το έχω ξαναπεί και αυτό, αλλά και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είχαν φέτο έναν από του πιο ζεστού, άνυδρου χειμώνε των τελευταίων ετών και χρειάζονται επιγόντω αυτέ τι βροχέ που θα είναι πραγματικά αξιόλογε για την περιοχή. Για να δούμε όμω την χώρα μα, την όλη εξέλιξη του καιρού για την αυριανή ημέρα. Εδώ στην ΕΡΤ δίνουμε στον καιρό και το χρόνο και τη λεπτομέρεια που του αξίζουν και χωρίζουμε βασικά την επόμενη ημέρα σε τρία μετεοτμήματα για την καλύτερη κατανόηση από εσά τη όρη με το εξέλιξη τη επόμενη ημέρα. Και αυτό γιατί. Άλλο ο καιρό το πρωί, κυρίε και κύριοι, φυσικά. Άλλο το μεσημέρι και το απόγευμα. Και άλλο το βράδυ. Δεν αποτυπώνεται η όλη η κατάσταση μόνο σε μία κάρτα. Και έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε από τι πρωινέ ώρε. Εδώ στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα έχουμε άστατο καιρό, αλλά πιο άστατο θα είναι στα βορειοδυτικά ο καιρό, με κάποιε τοπικέ βροχέ, ίσω και καταιγίδε στο βόρειο όνειο και στι παράκτητε περιοχέ τη Υπήρου. Στα υπόλοιπα δυτικά θα υπάρχουν κάποια συννεφάκια τα οποία με τα βία θα δίνουν κάποια ψυχάλα τοπική ή και παροδική τοπική βροχή μικρή διάρκεια. Στην βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κάποια συννεφιά όπω σα έδειξα, η οποία το πρωί στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και το θρακικό δεν αποκλείεται να αφήσει κάποια παροδική τοπική βροχή μικρή διάρκεια λοιπόν. Στο Αιγαίο βλέπετε κάποια συνέφα και με κάποια φαινόμενα. Και εδώ θα υπάρχουν κάποια σύννεφα, λιγότερα μεν, αλλά κατά διαστήματα θα πυκνώνουν αρκετά και στο διάβα του από τι κυκλάδε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πολύ πολύ τοπικά, μια, ένα ψηλό τοπικό, μικρέ διάρκεια δεν αποκλείεται να αφήσουν στην υπόλοιπη χώρα. Η μέρα θα κυλήσει με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια και πρόσκαιρη συννεφιά, κυρίω στι πρωινέ προμεσημβρινέ ώρε. Για να δούμε τώρα στην δεύτερη μα κάρτα την εξέλιξη του καιρού μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Εδώ στα δυτικά, βορειοδυτικά, ο καιρό θα Συνεχίσει να είναι άστατο, θα γίνει ακόμα πιο άστατο στα βορειο με περισσότερε μπόρε, βροχέ και καταιγίδε, επηρεάζοντα και άλλε περιοχέ, κεντροδυτικέ, κεντρονοτιοδυτικέ ή περιοχέ τη χώρα. Τώρα, αυτέ οι μπόρε και καταιγίδε. Θα περπατήσουν λίγο μέχρι και αργά το απόγευμα, ελαφρώ πιο ανατολικά, επηρεάζοντα αρκετέ περιοχέ και τη Θεσσαλία, κατά τόπου και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι τη Κεντρική Μακεδονία, μέχρι και το απόγευμα το πιο δυτικό. Στην Βόρεια Ελλάδα τα σύννεφα θα ανοίξουν, θα κατακαιρματιστούν πρόσκαιρα. Δεν αποκλείεται να συνεχίσουν να αφήνουν κάποιε τοπικέ μπόρε, κυρίω στα νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα τη Ράκη, αλλά και στα ανατολικά, βορειοανατολικά, νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρό θα παραμείνει καλό, θα ανοίξει κι άλλο ο καιρό προ το μεσημέριο και το απόγευμα, μεγαλύτερα διαστήματα σχεδόν ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια. Τώρα το βραδάκι και μετέπειτα. Πάμε στην τρίτη μα κάρτα. Στα δυτικά, ο καιρό τι βραδινέ ώρε, τουλάχιστον τι πρώτε βραδινέ, θα παραμείνει άστατο με μπόρε και καταιγίδε και στα κεντροδυτικά, κεντρονοτιοδυτικά, υπηρετικά, κυρίω και νησιωτικά τμήματα. Και στο κεντρικό κομμάτι τη Μακεδονία, στην κεντρική Μακεδονία τοπικά και στην Ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του Αιγαίου, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποιε μπόρε τοπικού χαρακτήρα και μικρή διάρκεια. Και σε αυτέ τι περιοχέ όμω, από αργά τη νύχτα προ το ξημέρωμα του Σαβάτου, ο καιρό θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, οι βραδινέ νυχτερινέ ώρε θα κυλήσουν με λίγα σύννεφα στα βόρεια και εξαστεριά στην υπόλοιπη κεντρική και νότια και η πρωτική και νησιωτική Ελλάδα, κυρίε και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε του ανέμου. Θα έχουμε αρχικά ένα νοτιά και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ στα βόρεια τμήματα του Ιονίου και στα νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ στην υπόλοιπη χώρα. Και καθώ τα βαδίζουμε προ το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικού στα δυτικά, όχι πάνω από 4, 3 με 4 ποφόρ, σε νότιο-δυτικού στα ανατολικά και εδώ, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ, εδώ στην θάλασσα των Κυθίρων και στα νότιο-δυτικά τμήματα του Αιγαίου, δεν αποκλείεται αυτό ο νοτιο άνεμο θα φτάσει και τα 5 με 6 ποφόρ. Τώρα πάμε στην θερμοκρασία, η οποία δεν αλλάζει ουσιαστικά και πάρα πολύ κατά τη διάρκεια τη νύχτα και των πρώτων πρωινών ωρών τη Παρασκευή. Θα πέσει κοντά στο 0 στα ορεινά, στου 2 με 3 βαθμού πιο συγκεκριμένα, τοπικά και λίγο πιο χαμηλά, γύρω στου 5 βαθμού στα βόρεια με 14 βαθμού στι νοτιότερε νησιωτικέ περιοχέ τη Ελλάδα. Το μεσημεράκι τώρα. Ψύχρα θα κάνει στα βόρειο βυτικα κυρίω εδώ στα ορεινά ή τμήματα τη Εσσαλία, τη Υπήρου και τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι. Ο υδράγιο δεν φαίνεται να ξεπερνά του 10 με 11 βαθμού Κελσίου. Στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα θα αγγίξει και του 16 βαθμού. Στα υπόλοιπα κεντρικά και τα νότια, όπω βλέπετε, τμήματα θα έχουμε και πάνω από 18, τοπικά και 19 με 20 βαθμού. Λίγο πιο νότια στην Κρήτη, ίσω και να παρατηρηθούν και 20 διάρια πολύ πολύ τοπικά. Όσον αφορά τώρα στον καιρό στην Αττική, και εδώ θα χωρίσουμε την ημέρα σε τρει σε τρία μετεοτμήματα, ξεκινώντα από τι πρωινέ ώρε όπου θα έχουμε κάποια παροδικά αυξημένη συννεφιά, μικρή πιθανότητα να βρέξει πολύ τοπικά τι πρωινέ ώρε στην Αττική, αλλά μέσα στην ημέρα τα σύννεφα θα κατακαιρματίζονται, θα αφήνουν όλο ένα και μεγαλύτερο περιθώριο στον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του και από το βράδυ θα επικρατήσει η ξαστεριά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι τοπικά θα φτάνουν στα 4 από φόρ στα ανατολικά, κυρίω τμήματα τη Αττική και στα νότια τμήματα του Ευωικού και η θερμοκρασία γύρω στου 17 βαθμού, τοπικά και 18 αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο, αυτό κατά μέσο όρο. Στην κεντρική Μακεδονία τώρα και στην Θεσσαλονίκη. Νίκη. Τα στοιχεία θέλουν να έχουμε έναν σχετικά άστατο καιρό από το πρωί, με ανοίγματα μεν τα οποία θα δίνουν τη θέση τους και σε συννεφιά η οποία ήδη από τι πρωινέ προμεσευρινέ ώρε εδώ και εκεί θα αφήνει κάποια ψυχάλα ή και ασθενή τοπική βροχή. Αυτό ισχύει για τι περισσότερε περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία και κυρίω από περιοχέ Δυτική Κεντρική Μακεδονία και στην Χαλκιδική. Μέσα στην ημέρα τα στοιχεία θέλουν τον καιρό να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, να βελτιώνεται αρκετά κυρίω στα ανατολικά τμήματα τι περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια ενώ παράλληλα στην δυτική πλευρά τη Κεντρική Μακεδονία ο καιρό θα καταστεί άστατο μέχρι και το απόγευμα και θα πρέπει, <coughs> με συγχωρείτε, να έχουμε ένα πέρα πέρασμα από εκεί κάποια μπόρα ή και τοπική καταιγίδα. Από το βράδυ και μετέπειτα, ή καλύτερα προ το βράδυ και αργότερα, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποιε τοπικέ βροχέ στι περισσότερε περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένε και τη πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν φαίνεται να κρατούν ιδιαίτερα αυτά τα φαινόμενα. Από αργά τη νύχτα προ το ξημένο του Σαββάτου, ο καιρό θα βελτιωθεί και εδώ. Μια άνεμη θα είναι νοτιοανατολική γύρω στα 3 με 4 από φόρτο πολύ και ο υδράγυρο γύρω στου 16 βαθμού Κελσίου τι μεσημβρινέ ώρε στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Σάββατο. Να αφήσουμε το Σάββατο να κυλήσει μέχρι και το τέλο του. Θα παρατηρήσετε ότι αρχικά θα έχουμε τοπικέ συνεφιέ στα βυτικά κεντρικά και, και τα βόρεια για κάποιε ομίχλε, αλλά ο καιρό θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, θα ανοίξει παντού και έτσι φαίνεται ότι το Σάββατο θα κυλήσει πολύ καλά στι περισσότερε περιοχέ. Οι νοτιάδε δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 με 5 ποφόρ και αυτό στα δυτικά τμήματα μέσα στην ημέρα. Την Κυριακή. Θα έχουμε κάπω πιο πικρή συνεφιά εδώ στην βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα στην αρχή. Όπω και στην υπόλοιπη βόρεια χώρα θα συνεφιάσει πρόσκαιρα με κάποιε ομίχλε και πάλι τι πρώτε πρωινέ ώρε. Αλλά κατά τα άλλα, να αφήσουμε την Κυριακή να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη. Ο καιρό θα παραμείνει καλό σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Με έναν δυνατό νοτιά από το απόγευμα στα δυτικά που θα φτάσει και τα 8 ποφόρ προ το βράδυ. Και νοτιοανατολικό άνεμο στα ανατολικά στα 5 με 6 ποφόρ, κυρίω και εδώ από το απόγευμα τη Κυριακή. Για την Δευτέρα. Σα έδειξε και χθε πολύ καλό ο καιρό περισσότερε περιοχέ. Υπάρχουν ενδείξει για κάποιε τοπικέ βροχέ εδώ στο βορειοδυτικό κομμάτι τη χώρα μα, κυρίω στο βόρειο Ιόνιο, αλλά και σε περιοχέ κεντρική Μακεδονία μέσα στην ημέρα με αυτού του νοτιοανατολικού ανέμου που θα δούμε σε λίγο να αφήσουμε τη Δευτέρα να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη. Θα πνέουν δυνατοί πολύ ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι. Τη Δευτέρα εντάσσεω 7 έω και 8 ποφόρ και θα έχουμε και μεταφορά αξιόλογη σκόνη σαχαριανή προέλευση κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυτή και έντονη όπω όλα δείχνουν θολούρα στην ατμόσφαιρα. Την Τρίτη φαίνονται κάποιε τοπικέ βροχέ προ το ξημέρωμα μόνο εδώ στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίε δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη διάρκεια. Μέσα στην Τρίτη ο καιρό θα πρέπει να βελτιωθεί και εδώ. σω διατηρηθούν κάποιε μπόρε τοπικού χαρακτήρα στην βόρεια Ελλάδα έω και το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε θολούρα μέχρι και το μεσημέρι στι περισσότερε περιοχέ, η οποία θα γίνονται όλα και λιγότερο. Από τα Δυτικά, καθώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο-βυτικού εκεί στα 4 με 5 μοφόρ, μέχρι και α, περίπου το μεσημέρι και το απόγευμα τη Τρίτη, θα πνέει ένα δυνατό νοτιά αρκετά θερμό σε όλη την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία τώρα δείτε γρήγορα το Σάββατο στου 17 βαθμού στα βόρεια με 22 βαθμού στα νότια. Πάμε στην Κυριακή. Θα έχουμε μια θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε περισσότερε περιοχέ. Ζεστούλα, αρκετή ζέστη, θα έλεγα, στα νότια, υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα. Τη Δευτέρα τώρα θα εκτιναχθεί ο υδράργυρο σε αρκετέ περιοχέ του 20 με 25 βαθμού. Τοπικά στα βόρεια τη κρίζα δεν αποκλείεται να έχουμε και 27 βαθμού. Αυτό θα το δούμε και αύριο. Εάν η θολούρα είναι πολύ έντονη στην ατμόσφαιρα, θα κρατήσει λίγο τον υδράγυρο σε πιο χαμηλά επίπεδα. Εάν ο νοτιά ο δυνατό συνδυαστεί τη Δευτέρα και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια, δεν αποκλείται να έχουμε και πάνω από 26 με 27 βαθμού στι επαθεί, στη ζέστη περιοχή. Στην βόρεια Ελλάδα με τι συνεχέ και τη Θολούρα. Η θερμοκρασία θα είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα. Θα έχει περισσότερη ψύχρα. Την τρίτη τώρα που θα καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα στα βόρεια θα έχουμε και εικοσάρια, ενώ στα νότια και πάλι τουλάχιστον μέχρι και λίγο από το μεσημέρι δεν αποκλείται να παρατηρηθούν πολύ ψηλέ θερμοκρασίε για την περίοδο που διανύουμε. Προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα θα κρυώσει λίγο καιρό. Θα δούμε αύριο θα έχουμε και κάποιε βροχέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βλέξατε και απόψε μα για τη δική σας, με το ενημέρωση. Αν φυσικά εσεί το θελήσετε, αύριο πάλι εδώ στην Ερτρία. Καλό βράδυ όλου.